Δύο γύροι. Ακούστε το σενάριο. Δήμος Αθηναίων. Κατεβαίνουν οι υποψήφοι. Στο δεύτερο γύρο είναι, περνάνε ένας υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και ο υποψήφιος του ΚΚΕ. Και πρέπει να ψηφίσω εγώ. Καταλάβατε τώρα? Ποια νομιμοποίηση μου λέτε τώρα? Ποια νομιμοποίηση μου λέτε τώρα? Άρα λοιπόν, ελάτε, 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 ησυχάστε, ησυχάστε παρακαλώ. Εντάξει κύριε Βορύδη. Ότι εγώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, ότι εγώ, ελάτε, 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 ησυχάστε, παρακαλώ, ησυχάστε, ησυχάστε. Ειρήνη ημίν. Το ότι εμείς εγώ είμαι δημοκρατική. Γιατί τι λέει? Ότι εγώ λοιπόν που πράγματι θα εξαναγκαστώ να διαλέξω κάτι από τα δύο, προφανώς αυτό θα πάρει ό,τι κερδίσει 50%. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η υποχρεωτική επιλογή παράγει πρόσθετη νομιμοποίηση. Αυτό σας λέω. Θα παραμένει ο δήμαρχος. Θα παραμένει ο δήμαρχος εξίσου ξένος προς εμένα, όσα να μην τον είχα ψηφίσει. Τι λέμε λοιπόν εδώ? Το 43%. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Επαναλαμβάνω, έχουμε δικαίωμα να διαφωνούμε. Σας εξηγώ όμως γιατί παράγεται ένα επιχείρημα ότι παράγεται με αυτό πρόσθετη νομιμοποίηση. Σωστά. Αυτό είναι το επιχείρημά σας. Λέω εγώ λοιπόν ότι για μένα ελάτε κύριε Πολάκη, για όνομα του Θεού. Ελάτε, ηρεμήστε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Εγώ θέλω να κάνω σύντομη την παρέμβαση. Αυτό δεν... Παρακαλώ, ηρεμήστε, καθίστε κάτω. Αυτό ηρεμήστε, δεν καταγράφετε τίποτα. Λοιπόν, είναι 34 βουλευτές, ακόμα 35 βουλευτές να μιλήσουν. Σεβαστείτε λοιπόν τους ομιλητές που περιμένουν καρτερικά. Σας παρακαλώ πολύ. Άρα λοιπόν κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώστε κύριε Υπουργέ. Το 43 εμείς κρίνουμε ότι είναι επαρκής νομιμοποίηση, ώστε να μην χρειάζεται ένας δεύτερος γύρος που οδηγεί ουσιαστικά στο να προστίθενται ψήφοι εκεί που δεν χρειάζεται να προστίθενται. Γιατί είναι επαρκής η νομιμοποίηση του πρώτου γύρου. Θα μου πείτε, γιατί με το 42 να πάμε στο δεύτερο? Γιατί βεβαίως δεν θα μπορούσα να δεχτώ αυτή τη νομιμοποίηση αν ήταν 25. Εκεί δέχομαι. Το 43 όμως είναι επαρκής νομιμοποίηση. Εκκοιμάζουμε λοιπόν το όριο και αυτή είναι η θέση μας. Καλώς. Λοιπόν, το λόγο έχει τώρα ο